μέσα σε αυτή την ωραία και θαυμάσια περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σεβαστή μου συμπρεσβύτερη και αγαπητή αδελφή, υψώνεται στο όρος της μέσης της περίοδου, στο όρος της καρδιάς μας, στο όρος και στο κέντρο του ναού, ο Τίμιος και Ζωοποιός και Ζωηφόρος Σταυρός. Κάθε αθλητής, κάθε άνθρωπος που κάνει πρωταθλητισμό, κάθε ψυχή που αγωνίζεται πνευματικά, θέλει στήριγμα, θέλει ενίσχυση, θέλει βοηθών κατά αυτόν, όπως ο Θεός έπλασε την Εύα ως βοηθό και συμπαραστάστη για τον άνθρωπο, και η Εύα μαζί με τον Αδάμ ημάρτησαν ενώπιον του Θεού, δηλαδή αποφάσισαν να φύγουν από την αγκαλιά του. Θέλει ο άνθρωπος πάλι μια νέα ανοιχτή αγκαλιά, την αγκαλιά του σταυρωμένου Χριστού. Κοιτάξτε τον πως είναι στο σταυρό, πάντα με χέρια τεταμένα, πάντα με μια αγκαλιά που περικλείει τον καθένα. Αλλά ο Κύριος Ιησούς Χριστός τη δημόσια δράση του την ξεκίνησε από εκεί που την είχε αφήσει ο Υιός του Σταυρού. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος μπορεί να υποθεί και όντως είναι ένας τύπος εσταυρωμένου πιστού, δηλαδή ενός πιστού που πιστεύει εις το Σταυρό του Χριστού πριν συντελεστεί η Σταύρωση. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Ιωάννης είναι ασκητής υπέρ μέτρων και στο πρόσωπό του τελειώνει η Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή ο νόμος, η αυστηρότητα, και ξεκινάει η χορήγηση της χάριτος με ηλαρότητα και αγάπη από τον Θεό της αγάπης, από τον εσταυρωμένο λυτρωτή μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος είχε ως κέντρο του κηρύγματος του την αρχή του κηρύγματος του Χριστού. Έτσι τέλειωσε: «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών». «Μετανοήστε αδελφοί μου», έλεγε, «γιατί έφτασε η Βασιλεία των Ουρανών». Έτσι ξεκίνησε και τη δημόσια δράση του ο Ιησούς Χριστός. Στο ίδιο μοτίβο εκάλεσε τους ανθρώπους για να ζήσουν, να γίνουν παιδιά του, δηλαδή παιδιά του εσταυρωμένου. Ξέρετε αδελφοί μου τι σημαίνει παιδιά του εσταυρωμένου? Σημαίνει ότι εμείς όχι με τα λόγια μας, αλλά με την καρδιά μας, με την ύπαρξή μας, με το παράδειγμά μας, με τη ζωή μας, σταυρώνουμε τον εαυτό μας ενώπιον όχι μόνο του Θεού. Ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο Δημιουργός του Παντός, ο Παντοκράτορ, που κρατεί τα σύμπαντα στα χέρια του, θα λέγαμε απλά, δεν χρειάζεται τίποτα από εμάς. Ούτε θυσίες, ούτε καντήλια, ούτε αρτοκλασίες, ούτε κεριά, ούτε κρασιά, τίποτε. Θέλει ένα, την καρδιά μας. Και θέλει σε αυτή την καρδιά να βάλουμε τον Χριστό, τον εσταυρωμένο Χριστό, όχι ως σύμβολο, όπως κοσμεί τα στήθια μας, όχι ως κάτι που είναι έξω από μας, αλλά να βάλουμε ως κέντρο της καρδιάς μας εκείνον που επηρεάζει όλους εμάς, όχι προς το καλό μόνον, αλλά προς τον όντως αγαθό με αλφα κεφαλαίο. Όντως αγαθός είναι ο Θεός του ουρανού και της γης. Έστειλε τους μαθητές του ο Άγιος Ιωάννης, και αυτοί οι μαθητές του μάλλον ή σίγουρα ήσαν ο Ανδρέας, ο Πέτρος, η ή του Ζεβεδαίου, ο Άγιος Ιάκωβος δηλαδή, όχι ο αδελφόθερος του Αλφαίου, του Αλφαίου Ιάκωβος, και
ο Ιωάννης ο θεολόγος και τους λέει πηγαίνετε σε εκείνον και ρωτήστε τον. Είναι ο Μεσσίας ή έτερον προσδοκόμεν. Είναι αυτός ο οποίος θα λυτρώσει τους ανθρώπους από την φθορά της αμαρτίας και του θανάτου ή περιμένουμε κάποιον άλλον. Και ο Κύριος δεν απήντησε απευθείας αλλά τους είπε πηγαίνετε πίσω στο δάσκαλό σας στη φυλακή τον Ιωάννη και πείτε του αυτά που βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν, κουφοί ακούνε, χολοί και κουτσοί περιπατούν, άνθρωποι κουλοί ξαναβρίσκουν την αφή τους. Άρα ό,τι βλέπετε, ό,τι εμπειρία έχετε, μεταφέρετε την στον διδάσκαλό σας. Να πείτε αυτό που ζείτε. Αυτό μας φωνάζει ο Ιωάννης. Ο Άγιος μας, ο πρόδρομος που τον φέρατε από εκεί ψηλά που τον φιλοξενούν, όπως μου είπε ο σεβαστός μου αδελφός ο πατήρ Ιωάννης και εφημέριό σας, ότι από το πρώτο Σάββατο της Σαρακοστής μέχρι το Σάββατο του Λαζάρου τον φιλοξενείτε στους ναούς της περιοχής. Ξέρετε τι σημαίνει Ιωάννης? Δώρο Θεού στα εβραϊκά. Ξέρετε τι σημαίνει στα αραμαϊκά Ιωάννης? Ρητορεύω. Ο Άγιος και ρητόρευε ως προφήτης και ήταν και δώρο Θεού όχι μόνο για εμάς τους χριστιανούς αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Διότι τέλειωσε το χθες και ξεκίνησε το αύριο με τον Ιωάννη. Τέλειωσε η αυστηρότης και ήρθε η χάρις ως αγαπητική συνύπαρξη. Τι κάνουμε αδελφοί μου στην Εκκλησία αυτές τις μέρες μετά τη σταυροπροσκύνηση? Στο κέντρο του ναού πάντα βρίσκεται ο Σταυρός του Χριστού μέχρι την Παρασκευή το πρωί κατά το τυπικό της Εκκλησίας. Για να πάρουμε δύναμη και κουράγιο στον αγώνα μας τον πνευματικό. Και αν μέχρι χθες δεν νηστεύσαμε, καιρός να νηστεύσουμε. Αν δεν μπορούμε να νηστεύσουμε από όλα, ας νηστεύσουμε από το κρέας. Αν δεν μπορούμε να νηστεύσουμε το κρέας, ας νηστεύσουμε τα λόγια. Αν δεν μπορούμε να νηστεύσουμε τα λόγια, ας πούμε λιγότερα άσχημα πράγματα. Αν δεν μπορούμε να πούμε λιγότερα, θα το πω βαριά, ασφαλίσουμε το στόμα μας. Καιρός είναι. Καμιά φορά λέμε ότι αδειάζουν οι εκκλησιές και ευτυχώς σήμερα διαψεύδομαι, είναι γεμάτος ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος εδώ και Αγίου Γεωργίου στη Χαλκίδα. Αλλά ήρθαμε όλοι για ποιον? Για τον Άγιο Ιωάννη. Ήρθαμε να του ζητήσουμε ο καθένας αυτό που τον εκφράζει, τον πόνο του, τα δάκρυά του, το πρόβλημά του. Όλοι έχουμε κάτι πάνω μας ως πρόβλημα. Και αν δεν έχουμε εμείς, έχει ο αδελφός. Και όταν καίγεται το καλύβι του γείτονα, δεν κοιτάς να μην καεί το δικό σου αμέσως, αλλά το σβήνεις. Προσεύχεσαι να στείλει ο Θεός την χάρη του σε εκείνον. Και ο Άγιος Ιωάννης ήταν και όντως τεταπεινωμένος. Τι έκανε? Όταν διαπίστωσε από αυτά που του είπαν οι μαθητές του ότι είναι εκείνος ο Μεσσίας, τους έδειξε, στις περισσότερες εικόνες δείχνει με το χέρι του έτσι, τους έδειξε τον Μεσσία Ιησού Χριστό και τους είπε «Να καιρός να τον εμπιστευτείτε, να καιρός να τον ακολουθήσετε, νάτος ο ηγείτορας και ο ηγέτης σας». Ξέρετε αδελφοί μου, και εμείς ηγέτη και ηγείτορα νομίζουμε ότι ψάχνουμε. Αν δεν ηγηθεί της πνευματικής επαναστάσεως εντός μας ο Χριστός, οποιαδήποτε τέτοια πράξη απλά θα είναι πράξη αμαρτίας, θα πνιγεί στο αίμα του ενός από τον άλλον, θα γίνει μισάδελφος πόλεμος και τελικά δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ας ευχαριστήσουμε το Σταυρό του Χριστού για τις δωρεές του. Και απόψε, και αν κάποιος δεν προσευχήθηκε μέχρι τώρα, να η στιγμή να προσευχηθεί στον Άγιο. Να τον ευχαριστήσει για αυτά που μας χάρισε και να τον παρακαλέσει και εμείς να γίνουμε Ιωάννηδες, δηλαδή δώρα Θεού για τους αδελφούς μας. Να χαίρονται
που υπάρχουν μέσα στις ζωές τους και στις καρδιές τους και στις υπάρξεις τους. Μη γινόμαστε κατσούφιδες και σκυθροποί, αλλά να κάνουμε αγώνα πνευματικό με τα χαράς, εδούς και ευλαβίας ενώπιον του Ναού του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης να σκέπει και να ευλογεί όλους μας. Αμήν.